ήταν στη Βουλή και θα μας δώσει το περιεχόμενο των δηλώσεων. Λεοντιέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ο κ. Συγκύρο, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Βέρος Νεοφύτου, είπε ότι έφτασε η ώρα επιτέλους ο καιρός να εργαστούμε όλοι για να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας πατρίδα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει με τις προσπάθειες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, επέκρινε την πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι αδίκως κατηγορούν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι παραμένει στο να συζητεί τα κεφάλαια που η δική μας η πλευρά έχει να δώσει, χωρίς να απαιτεί τη συζήτηση των κεφαλαίων όπως το εδαφικό που η τουρκική πλευρά καλείται να δώσει. Και τώρα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πέτυχε επιτέλους να συζητηθεί το θέμα του εδαφικού, οι αντιδράσεις δεν σταματούν. Ούτε είπε να χαιρετήσουμε αυτή την σημαντική εξέλιξη. Αναφέρθηκε στα κριτήρια της δικής μας πλευράς για το εδαφικό. Το πρώτο είπε να υπάρξουν σημαντικές εδαφικές αναπροσαρμογές. Δεύτερο, μέσα από αυτές τις σημαντικές εδαφικές αναπροσαρμογές να δοθεί δυνατότητα της επιστροφής τουλάχιστον 60% των προσφύγων του 1974 σε ένα αριθμό περίπου 100.000 προσφύγων. Τρίτον, στις εδαφικές αναπροσαρμογές να ληφθεί σοβαρά υπόψη το θέμα των ποσοστών των αυτογραμμών. Εάν υπήρχαν τα τρία κριτήρια, ικανοποιηθεί η δική μας πλευρά, από εκεί και πέρα αναμένεται από την τουρκική πλευρά συγκεκριμένοι χάρτες που θα αποτυπώνουν τις συγκλήσεις πάνω στα κριτήρια τα οποία έχει αναφέρει. Στις 7 με 11 Νοεμβρίου θα υπάρξει ένας εντατικός διάλογος. Έκανε εγώ λόγο για μόνιμα και καθολικά διαμαρτυρόμενος την μία φορά για τον τόπο που θα γίνουν οι συναντήσεις. Πριν τρεις εβδομάδες είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης τους βολιδοσκόπησε αν ήθελαν να τον συνοδεύσουν και αρνήθηκαν. Ενώ εχθές τους ανακοίνωσε ότι αποφάσισε και κρίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει συνοδεία του Προέδρου από τους πολιτικούς αρχηγούς, άλλαξαν άποψη και θέλουν να παραστούν. Όλα αυτά σημείωσε ότι δεν βοηθούν.